Public School. Σε αυτό το βιντεομάθημα θα λύσουμε μια γραμματική άσκηση που αφορά στην αρχαία ελληνική γλώσσα για τη Δευτέρα Γυμνασίου. Για να πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η άσκηση. Να σχηματίσετε το τρίτο ενικό πρόσωπο του ρήματος «παιδεύω» σε όλους τους χρόνους σε ενεργητική και μέση φωνή. Άρα θέλουμε το τρίτο ενικό πρόσωπο του ρήματος «παιδεύω» σε όλους τους χρόνους σε ενεργητική και σε μέση φωνή. Για να πάμε λοιπόν να κάνουμε την άσκησή μας, να το λύσουμε. Λοιπόν, καταρχήν το ρήμα «παιδεύω» είναι στην ενεργητική φωνή. Ενεργητική φωνή, για να το σημειώσουμε εδώ. Έτσι και εδώ θα γράψουμε τη μέση φωνή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον ενεστώτα. Μετά θα πάμε στον παρατατικό, στο μέλλοντα, στον αόριστο, στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο. Σε ενεργητική και μέση φωνή, για να ξεκινήσουμε. Στο τρίτο ενικό, έτσι πρέπει κάθε φορά να προσέχουμε την εκφώνησή μας, να ξέρουμε ότι απαντάμε στο σωστό. Λοιπόν, τρίτο ενικό, άρα παιδεύει. Παιδεύει, με αλφα γιώτα, συγγνώμη. Παιδεύει. Επέδευον, επέδευες, επέδευε. Ωραία. Στο μέλλοντα, παιδεύσει. Έψιλον αυτό. Στον αόριστο, επέδευσε. Στο παρακείμενο είναι πεπέδευκα, πεπέδευκας, πεπέδευκε. Πεπέδευκε και επεπεδεύκην, επεπεδεύκης, επεπεδεύκη. Στον υπερσυντέλικο. Ωραία. Πάμε τώρα στη μέση φωνή, να κάνουμε το ίδιο. Παιδεύομαι, παιδεύεται είναι στο τρίτο ενικό. Παιδεύεται. Επαιδεύεται είναι στο παρακείμενο. Επαιδεύεται. Πάμε μετά στον μέλλοντα «παιδεύσετε». Επαιδεύσατο στον αόριστο. Μετά πάμε στον παρακείμενο «πεπέδευτε». Είπαμε, παίρνει και την συλλαβική, τον αναδιπλασιασμό, συγγνώμη, πεπέδευτε. Πεπέδευτε και επεπεδεύετο είναι στον παρακείμενο. Επεπέδευτο.